11 του μήνα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που η πόλη μας, η Ελευσίνα, στέφθηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Είναι μια νίκη η οποία μας γεμίζει ευθύνη, είναι μια επιτυχία την οποία αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και είναι και μια επιτυχία την οποία για να διαχειριστούμε επιτυχώς πρέπει να έχουμε και έχουμε δίπλα μας όλη την κοινωνία της πόλης μας και ιδιαίτερα τους νέους. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούμε στα όσα έχουμε υποσχεθεί στο φάκελο όταν διεκδικούσαμε να είμαστε πολιτιστική πρωτεύουσα. Είμαστε όλοι εδώ πάνω απ' όλα με έναν σκοπό, η πόλη αυτή να αποκτήσει έναν άλλο χαρακτήρα και με όχημα με σκοπό την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης να αναδειχθεί και να φανεί αυτό που πραγματικά είναι. Όπως λέει και ο Κουτσαφτής στην Αγέλα στο Πέτρα, συνήθως όταν περνάμε από την Αθήνα για να φτάσουμε στην Πελοπόννησο, στην Ελευσίνα, αποστρέφουμε το βλέμμα. Ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει και να γυρίσουμε το βλέμμα στην Ελευσίνα και όχι μόνο να γυρίσουμε το βλέμμα, αλλά να την επισκεφθούμε, να την νιώσουμε, να βιώσουμε όλες τις σπουδαίες δράσεις και τις εξελίξεις που γίνονται εδώ, όχι μόνο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, αλλά και πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Έχω την αίσθηση ότι σε μεγάλο βαθμό ο καλλιτεχνικός χώρος γίνεται ένα κλειστό πεδίο. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Είμαστε σχεδόν οι ίδιοι το κοινό των παραστάσεών μας, των έργων μας. Έχουμε μια δυσκολία να επικοινωνήσουμε με τον έξω κόσμο και να συνδεθούμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση άμεση ή κοντινή με τον καλλιτεχνικό χώρο. Το πρόγραμμα της Ελευσίνας, λοιπόν, θίγει ακριβώς αυτό το ζήτημα. Το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει ένα δημόσιο αγαθό.